Δεν ήταν ο καιρός να τα πούμε, αλλά θα τα πούμε. Ναι, και πείτε. Η κυρία Γεννηματά υπάρχει, γιατί υπάρχει ένας εξαιρετικά ισχυρός έλλειμμας. Άνευ της παρουσίας και της συμπαθίας αυτού, η κυρία Γεννηματά θα ήταν τώρα στα ζήτητα. Εγώ να ρωτήσω ποιος Έλληνας εξαιρετικός και μεγάλος υποστηρίζει τόσο πολύ την κυρία και Γεννηματά και τη στηρίζει. Σώνω και καλά, πάρα να σου πω ποιος είναι, δηλαδή ας το πω. Τώρα έτσι που το αναφέρατε, τόσα λοιπόν, χρόνια η πορεία, κομβικό αυτός, σημείο λοιπόν, στην πορεία. Ο μεγάλος θέλει να συνεργαστεί. Ο μεγάλος. Το ότι έχει μείνει από το Πασόκ, το Κινάλ δηλαδή. Κίνημα αλλαγής. Με το ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές. Μαζί δηλαδή. Αυτό είναι. Μάλιστα. Γι' αυτό, αυτό κυρία... βλέπω. Ναι, αυτό βλέπω. Ναι. Βλέπω την περιποίηση. Βέβαια. Προς την κυρία Γεννηματά. Είναι εμφανέστατη πλέον. Βλέπω την αποξένωση από τα μέσα του κυρίου Λοβέρνου. Δέχεται άρα, πόλεμο. Λοιπόν, πώς είπατε. Δέχεται πόλεμο. Ο αποκλεισμός είναι και πόλεμος. Όταν δεν αφήνει σε κάποιον να παρουσιαστεί, να εμφανίζει τις θέσεις απόψεις, υπάρχει μια ισορροπία, πόλεμος είναι. Σύπας. Δεν είναι σύπας. Επομένως, λοιπόν, το σενάριο που έλεγα αυτή την εβδομάδα για την επόμενη μέρα των εκλογών ενδυναμώνεται. Ενδυναμώνεται. Το κρατάμε. Αν αυτοί οι δύο πάνε μαζί, θα υπολείπονται, ξέρω εγώ, της Νέας Δημοκρατίας, της απλής αναλογικής, ελάχιστος βουλευτές. Εάν μπει και προσθεθεί και ο Βαρουφάκης, ξεπερνάμε, λέτε, το όριο της αριστεράς. Για το λόγο αυτό ήταν τόσο χαλαρός ο κύριος Τσίπρας στη συνέντευξη την πρόσφατη με την κυρία Όλγα Τρέμη και είπε «Εγώ συμπαθώ την κυρία Φόφου Γεννηματά και η κυρία Φόφου Γεννηματά κάνει το ένα και κάνει το άλλο και μπορεί και θα τα καταφέρει». Μάλιστα. Ότι είναι συμπαθητική γυναίκα η Φόφου Γεννηματά, είναι συμπαθητική. Ναι, εγώ προσωπικό τη συμπαθώ εξαιρετικά. Μάλιστα. Άρα, εξαιρετικά. Λοιπόν, θα σου πω μια ιστορία που δείχνει... εγώ την έχω βοηθήσει από το 2002, τότε που ο Καραμαλής Γκαγκά είχε βάλει υποψήφιο τότε υπερομάρχη τον Τζανετάκο. Ναι. Πήρα 14% και στο δεύτερο γύρο είπα ξεκάθαρα δεν μπορεί Τζανετάκο. Είναι Φόφου Γεννηματά και βοήθησα. Δεν ξέρω εάν αυτό το 14% ή όσο, εν πάση περιπτώσει, ακολούθησε, ήταν το καθαριστικό για να βγει υπερνομάρχης η κυρία Γεννηματά, αλλά έγινε. Είναι κυρία. Ύστερα από 10-12 χρόνια από αυτό, είμαι στα Δολιανά εκεί απ' έξω, σε ένα ταβερνάκι, και έρχεται ο Λαλιώτης, οικοδεσπότης εκεί, οικοδεσπότης εκείνων, με τη Φόφου Γεννηματά κάθεται και με βλέπει και σηκώνεται από το τραπέζι της και έρχεται και μου μιλάει εγκαρδιότατα, με αγάπη, με σεβασμό και τα δείχνει τρόπους. Ναι. Τρόπους που είχε εξαιρετικά ανεπτυγμένους η μάνα της. Ναι. Η οποία φύγε και αυτή νωρίς από καρκίνο όπως και ο πατέρας της. Άρα λοιπόν, επειδή βρισκόμαστε στην αρχή της εβδομάδας και επειδή θα έχουμε εξελίξεις και θα έχουμε και κινητοποιήσεις, να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Για το Κινάλ και ΣΥΡΙΖΑ μου εξηγήσετε. Σε αυτή την περίπτωση, οι υπόλοιποι υποψήφοι, Λοβέρδος, δηλαδή Αδουλάκης, πού θα πάνε, πού θα εμφανιστούν, πού θα τοποθετηθούν. Δεν ξέρω, δεν είμαι και σίγουρος ότι αυτός είναι ο δρόμος του που εξυπηρετεί τον Λοβέρδο. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν τον έχω δει, δεν έχω μιλήσει. Α. Γιατί ο Λοβέρδος πάει για να πάρει την ηγεσία. Αν δεν πάρει την ηγεσία, δύσκολα μετά θα βολευτεί στα έδρανα του Κινάλ. Αλλά και πολύ δυσκολότερα όμως θα μπορούσε να κάνει μια συνεργασία αλλά χρυσοχοίδη με τη Νέα Δημοκρατία. Δύσκολο λέτε να συμβεί και αυτό η συνεργασία με τη Νέα Εντάξει, Δημοκρατία. Εντάξει, τώρα αρχηγός, υποψήφιος αρχηγός κάπου δεν μπορεί την επόμενη μέρα. Καλά, οι υποψήφοι αρχηγοί τώρα πλέον έχουν και άλλο ρόλο. Ναι. Οι υποψήφοι. Ρόλο. Ναι. Χωρίς το ρόλο. Ωραία. Και χωρίς αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε.